Έχουμε δύο συμβάσεις που αφορούν τον αγροτικό τομέα και εξ αρχής να ξεκαθαρίζω σε ποια βάση κρίνουμε την αστική πολιτική και σε αυτό τον τομέα, που θεωρούμε ότι έχει στόχο την άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας, κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας της καπιταλιστικής οικονομίας. Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει την ενίσχυση της αντικειμενικής τάσης συγκέντρωσης της αγροτικής παραγωγής και του ελέγχου μεταποίησή της από το έμπορο βιομηχανικό και τραπεζικό κεφάλαιο και σε μια πορεία συγκέντρωση της γης, φυτικού και ζωικού κεφαλαίου σε μεγάλες καπιταλιστικές αγροτικές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει άμεσο ξεκλήρισμα μικρομεσαίων αγροτών. Σήμερα υπάρχει ένα σημαντικός όγκος παραγωγής, υπολογίζεται περίπου στο 40%, που εξακολουθεί να παράγεται από μικρές και μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και αυτό περιορίζει εν μέρη την λειτουργία της αγοράς, αφού εξασφαλίζουν τις αναγκαίες πρώτες ύλες στα μεταποιητικά και εμπορικά μονοπόλια. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλο άνοιγμα ψαλίδας μεταξύ τιμών αγοράς και από τους εμποροβιομήχανους και των τιμών λιανικής πώλησης για το λαό. Είναι αντιφατικές πλευρές, όμως υπηρετούν τη συνολική κατεύθυνση ενίσχυσης της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και τα αστικά κόμματα, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, τις υποστηρίζουν ως μονόδρομο. Συνεπώς, ξεκινώντας από τη Σύμβαση Σπάρτα, ανάμεσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης Παρακλάδη της Παγκόσμιας Τράπεζας, δεν θα αλλάξει τίποτε για τη μικρομεσαία αγροτιά. Θυμίζουμε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα πρόσφερε υπηρεσίες σε αρκετούς τομείς της κρατικής διοίκησης και σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Συνεργάστηκε μαζί τους στην περίοδο των μνημονίων, ώστε να επιβάλλουν τους μνημονιακούς όρους που κλιμακώθηκε η ένταση εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας. Θυμίζω ότι τέτοιες αναθέσεις, όπως στην Παγκόσμια Τράπεζα, έχουν γίνει και στο παρελθόν από το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και την Ένωση Ελλήνων Τραπεζών στη McKinsey πριν από καμιά δεκαριά χρόνια. Μια μελέτη για την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων με τίτλο «Η Ελλάδα 10 χρόνια αργότερα». Η ουσία λοιπόν είναι ότι η συμφωνία αυτή αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και αναλυτικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου για την κοινή αγροτική πολιτική 2021-2027. Στο Ευρωκοινοβούλιο καταψηφίσαμε τη νέα ΚΑΠ στη συζήτηση που έγινε. Το ίδιο θα κάνουμε και στην Ελληνική Βουλή, εάν γίνει συζήτηση. Ωστόσο, η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο ανέδειξε τον οξυμένο ανταγωνισμό ανάμεσα στα μονοπόλια της πράσινης οικονομίας και των νέων τεχνολογιών, δηλαδή εφής γεωργία ακριβίας από τη μια και των παραδοσιακών κλάδων από την άλλη, όπως βιομηχανία αγροτικών ισρώων, στα λοιπάσματα, φυτοπροστατευτικά και άλλα. Και βέβαια, μήλο της έρηδος, υψηλές χρηματοδοτήσεις της ΚΑΠ που προέρχονται όλοι αυτοί οι πόροι από την καταλύστευση των λαών και καταλήγουν στο βωμό της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Τα στρατηγικά σχέδια προωθούν την πιο ευέλικτη εξυπηρέτηση των στόχων της κοινής αγροτικής πολιτικής με τη συνεχή εποπτεία και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό κριτήριο των κανόνων της ΚΑΠ για το περιβάλλον, για το κλίμα, τα πρότυπα πιστοποίησης και ποιοτικής παραγωγής από το αγρόκτημα ως το πιάτο που θα εξυπηρετήσει και το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας είναι, κατά τη γνώμη μας,
να ενισχυθούν ορισμένα μονοπόλια, όπως κυκλικής και πράσινης οικονομίας, κολοσσή ψηφιακής τεχνολογίας και άλλα, αλλά και να τεθούν εμπόδια σε ανταγωνίστριες δυνάμεις, ΗΠΑ, Βραζιλία, Κίνα, που δεν εφαρμόζουν αντίστοιχες ρυθμίσεις. Όμως, καμία σχέση δεν έχουν όλα αυτά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα. Οι προσαρμογές που κομίζει η νέα ΚΑΠ στις άμεσες ενισχύσεις και συνολικότερα στο καθεστώς των επιδοτήσεων θα εξακολουθήσουν να συντηρούν ορισμένα τμήματα αυτοαπασχολούμενων αγροτών, άλλους θα τους ξεκληρίσουν, επιτείνοντας όμως την καταλύστευση του μόχθου τους από εμποροβιομήχανους που θέλουν φτηνές πρώτες ύλες και όλες οι κυβερνήσεις αυτούς υποστηρίζεται. Τα μέτρα προώθησης της σύστασης διεπαγγελματικών οργανώσεων και συμβολαιοποίησης της παραγωγής, της ευελιξίας των ομάδων και των οργανώσεων παραγωγών, έχουν σαν γνώμονα την ανάγκη περαιτέρω συγκέντρωσης της παραγωγής και ενίσχυσης ελέγχου της από το κεφάλαιο. Οι προβλέψεις για το νέο αποθεματικό κρίσεων και τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων δεν αφορούν την προστασία των μικρομεσαίων αγροτών από τις φυσικές καταστροφές, με υποδομές πρόληψής τους και αποζημιώσεις. Σχετίζονται με την ανάγκη διασφάλισης της καπιταλιστικής κερδοφορίας και μόνο. Μάλιστα, στο κείμενο της σύμβασης γίνεται λόγος για την ανάγκη συστάσεων και θεσμικών ρυθμίσεων για τον ΕΛΓΑ, που να στηρίζονται και σε αναλογιστική ανάλυση για τη βιωσιμότητά του. Έχει εμπειρία ο λαός μας για το τι θα πει ένα λογιστική μελέτη. Τα ίδια λέγατε και οι κυβερνήσεις σε σχέση με το ασφαλιστικό. Και τελικά δεν αφήσατε πέτρα για πέτρα όρθια, τσακίσατε τα πάντα. Καταψηφίζουμε λοιπόν τη συγκεκριμένη συμφωνία. Σε ό,τι αφορά την κύρωση μνημονίου με Κουβέιτ, εμείς από θέση αρχής είμαστε υπέρ της ειρήνης, της φιλίας και της ισότιμης συνεργασίας των λαών. Δεν πρόκειται όμως για συμφωνία συμφερόντων των λαών, αλλά των επιχειρηματιών. Με το Κουβέιτ συμφωνίες έχουν γίνει και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και την προηγουμένη και την πιο προηγούμενη. Δεν ωφέλησε σε τίποτε τους λαούς γιατί αφορά τα επιχειρηματικά κέρδη των ομίλων. Τώρα έρχεται η ανανέωση συμφωνίας Ελλάδας-Κουβέιτ. Το κομμάτι της βιομηχανίας συζητήθηκε πριν 20 μέρες, εμείς το καταψηφίσαμε. Ο Υπουργός Ανάπτυξης το είπε καθαρά, ενδιαφέρει το Κουβέιτ γιατί θα επανακατασκευάσει το σύνολο της οικονομίας και των υποδομών του μέχρι το 2035. Θα ξοδέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια και η κυβέρνηση που πιστεύει στον καπιταλισμό θέλει οι ελληνικές επιχειρήσεις να πάρουν ένα μερίδιο. Ήταν καθαρός. Αυτός είναι ο στόχος. Εκεί στοχεύει και αυτή εδώ η Συμφωνία Συνεργασίας που αφορά τον τομέα της γεωργίας, τη φυτική, ζωική παραγωγή, γενετική βελτίωση, τα πάντα θα έλεγα στον αγροτικό τομέα, γιατί έχει βασική στόχευση τη δημιουργία επιχειρηματικών συνεργασιών και συμφωνιών μεταξύ των ομίλων με κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Όμως, η ενίσχυση του καπιταλιστικού ανταγωνισμού όχι μόνο δεν βελτιώνει τη θέση των εργατοϋπαλλήλων και των μικρομεσαίων αγροτών, αλλά τους συνθλίβει αυξάνοντας την εκμετάλλευση και επιβάλλοντας τιμές κάτω του κόστου στα προϊόντα των αγροτών, για να είναι πιο ανταγωνιστικοί βιομηχανοί και μεγαλέμποροι που δραστηριοποιούνται στον αγροτοδιατροφικό τομέα και γενικότερα στη μεταποίηση. Δηλαδή αγοράζουν κοψοχρονιά για να έχουν μεγαλύτερο κέρδος. Παράλληλα όμως, ο λαός πληρώνει βαρύ τίμημα της εξωστρέφειας με υψηλές τιμές σε μια σειρά από διατροφικά προϊόντα. Δηλαδή, κριτήριο για τη συγκεκριμένη συμφωνία δεν είναι οι λαϊκές ανάγκες και η συνεργασία των λαών για το αμοιβαίο όφελος, αλλά η ανάγκη των επιχειρηματιών να διεισδύσουν σε νέες αγοράες.
ικανοποίηση της οποίας είναι ενταγμένη στο σχεδιασμό γενικότερων υπεριαλιστικών και σχεδιασμών και ανταγωνισμών. Για μας η αγροτική παραγωγή πρέπει να σχεδιάζεται με κριτήριο όχι το καπιταλιστικό κέρδος, αλλά την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των λαών, εξαλείφοντας έτσι την πείνα και τον υποσιτισμό. Το ίδιο και για το κρατικό εμπόριο που εμείς πιστεύουμε, που θα γίνεται για την κάλυψη των διαρκώς διευρυνωμένων αναγκών. Και αυτό δεν είναι απομόνωση, όπως προσπάθησε να παρουσιάσει ο κύριος Υπουργός στην Επιτροπή. Εξάλλου, εμπορικές ανταλλαγές γίνονταν και με τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες και την Ελλάδα. Αγόραζαν πορτοκάλια από την Ελλάδα για τις ανάγκες των λαών τους και παίρναμε λεωφορεία. Κόπηκαν αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινοτική προτίμηση, τον προστατευτισμό που είχε τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δεκαετία του 80. Καταψηφίζουμε λοιπόν και τη συμφωνία με το Κουβέιτ.